μια χρονιά γεμάτη υγεία, ομόνια, ειρήνη, αγάπη, προσωπική και οικογενειακή επιτυχία για όλους μας. Για τον αποκόρονα της καρδιάς μας, για τον αγαπόρονα που όλοι αγαπάμε, για περαιτέρω αναπτυξιακή τροχιά. Στέκομαι ευλαβικά μπροστά σε εσάς και σε όλο τον αποκόρονα. Και σαν μαθητούδι έχω τράκ, παρόλο που τόσο χρόνια είμαι στα κοινά. Έχω τράκ γιατί ενώ είχα ετοιμάσει ένα λόγο τώρα, ακούγεται καλύτερα. Ακούγεται καλύτερα τώρα. Από εκεί θα πάσω. Εδώ είχα ετοιμάσει λοιπόν ένα λόγο, θέλησα να μιλήσω από ψυχής και να εξομολογηθώ απέναντι στην κοινωνία του αποκόρονα για αυτά τα οποία κάναμε ή δεν κάναμε ή αυτά που παραλείψαμε για αυτό το τόπο. Αλλά κυρίως για να γίνετε και εσείς κήρυκες του έργου αλλά και της προσδοκίας την οποία ανεβάζουμε όλοι εμείς για τον αποκόρονα. Συμπορπατήξαμε μαζί 12 χρόνια, 3,5 χρόνια ως επικεφαλής αντιπολίτευσης και 8 και πλέον χρόνια ως δήμαρχος. Με ταπεινότητα, αν και πολλές φορές προκλήθηκα, βάναψα, σύμκοβα, δίες δέχτηκα, βρισκίες δέχτηκα και ένα σωρό άλλα όμως, προς χάρη του αποκόρονα, ταπεινώθηκα, χωρίς να προβάλλω ποτέ το εγώ, αλλά έχοντας ως γνώμονα αυτό το τόπο μόνο. Και έτσι θα πορευτούμε μέχρι τέλους. Δεν απαντάμε σε προκλήσεις, εμείς είμαστε η υγνοποιός δύναμη, εμείς είμαστε η δύναμη της ανάπτυξης και της πρόοδου. Και έτσι θα πορευτούμε. Ένας τόπος πάει μπροστά όταν επικρατεί ειρήνη, ομόνοια, ομοψυχία, τότε έρχεται και η ελπίδα και η αισιοδοξία και έρχεται και η ανάπτυξη. Με γνώμονα λοιπόν αυτό σας καλώ όλους να πετάξουμε όλα τα μίζαρα τα οποία μας χωρίζουν και ενωμένοι δυνατοί να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει στον τόπο μας. Πήγαμε καλά. Παρά τις δυσκολίες. Και είμαστε εκείνοι που θα βγάζουμε θετική ενέργεια, όχι αρνητισμό. Γιατί έτσι πρέπει. Και είμαστε εκείνοι οι οποίοι δεν θα προβάλλουμε τους εαυτούς μας, αλλά το εμείς. Η προσπάθεια δεν είναι ενός, είναι όλης της κοινωνίας. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ, αλλά κυρίως εκείνους που συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια. Και σας καλώ να παίξετε πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν θα είστε δηλαδή διακοσμητικοί, αλλά θα αναλάβετε τις τύχες αυτού του τόπου εσείς τώρα τα χέρια σας. Θέλω να φέρετε εσείς τις προτάσεις. Και γι' αυτό το λόγο, γιατί με ρωτάνε πολύ, γιατί πρέπει και να έχει τόσο νωρίς. Για τον απλούστατο λόγο, ότι θέλουμε καταρχήν να πούμε ότι είμαστε εδώ και ηθικό είναι και έτοιμο είναι και σωστό είναι. Ότι θέλουμε εδώ, είμαστε εδώ και θέλουμε να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε. Αλλά και να δώσουμε τη δυνατότητα και σε άλλες δυνάμεις οι οποίοι θέλουν να έρθουν στον τόπο αυτό
να προσθέσουν και εκείνη τη δική τους παρουσία. Να έχουν χρόνο δηλαδή. Αλλά παράλληλα, τα στελέχη μας, παλιά και νέα, να δημιουργήσουν, να σχεδιάσουν και όλοι μαζί να προωθήσουμε, να οριμάσουμε και να εντάξουμε νέα έργα, άρα νέα προοπτική δυναμική για τον αποκόρο. Αυτός είναι ο στόχος και μόνο αυτός. Η απίδρομη σχέση η οποία δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, εμπιστοσύνη και αγάπη μεταξύ μας, διευρύνεται. Και τι δημιουργούμε? Δημιουργούμε την πλατιά κοινωνική ανοιχτή συμμαχία. Άνθρωποι διαφορετικών ιδεολογικών αντιλήψεων, διαφορετικών προσεγγίσεων, σμίγονται, ενώνουμε δυνάμεις. Γιατί έχουμε μόνο ένα στόχο, την αγάπη μας για τον αποχώρο. Και αυτή η αγάπη είναι η οποία μας ενώνει και προχωράμε. Πάμε λοιπόν να πούμε με δύο λόγια. Να πούμε με δύο λόγια τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, ούτως ώστε εσείς να είστε εκήρυκες σε κάθε γωνιά του αποχώρου. Να σταματήσει αυτή η παραπληροφόρηση, γιατί ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο σωστός πολίτης. Είναι ο πολίτης εκείνος ο οποίος παίρνει και τις σωστές αποφάσεις και εκλέγει εν τέλει και αυτούς που θέλουν να το οδηγήσουν. Πριν λοιπόν από την ειρήνη που φέραμε στον Αποκόρονα, και μην ξεχνάτε ότι στον Αποκόρονα υπήρχαν 3-4 αστυνομικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή είναι μία και υπολειτουργεί και αυτή. Δεν είναι καλό, όμως δείχνει ένα σημάδι ότι υπήρχε ηρεμία σε αυτόν τον τόπο. Εξέλιπε η βαριά εγκληματικότητα. Κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν για αυτό, όλοι μας δούλεψαν. Δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω. Από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα προσπαθήσαμε και ενώσαμε τους ανθρώπους. Προσεγγίσαμε τα προβλήματα. Προσπαθήσαμε να δώσουμε λύσεις. Το αλλού δώσαμε, αλλού τα καταφέραμε, αλλού δεν τα καταφέραμε. Και σιγά σιγά η κοινωνία ήρθε και ηρέμησε. Παράλληλα, σχεδιάσαμε. Τι σχεδιάσαμε? Και σχεδιάσαμε σε κακές εποχές. Όταν είχαμε αλλεπάλληλες θεομηνίες, πυρκαγιές, 3 χρόνια COVID, έκρηξη τιμών του ενεργειακού κόστους που επέφερε άλλες αυξήσεις, βλέπε καύσιμα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Δήμος Αποκορώνου στη ΔΕΗ έδινε το χρόνο 1.600. Με την αύξηση του ενεργειακού κόστους ανέβηκε το κόστος στα 3,5 εκατομμύρια. Και αυτό χωρίς να ακουπήσουμε και να διώξουμε την επιβάρηση βάρων των δημοτών μας. Αλλά κρατήσαμε τους κραταγμούς ακριβώς για να αντέξουν και με οπωριστικά οι οικογένειές μας. Τα καταφέραμε. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται στον Αποκόρονα 3 μεγάλα υδραυλικά έργα. 1.800.000 ευρώ ίδρυυση Βάμου. 1.800.000 ευρώ ίδρυυση Γεωργιούπολης. 2.752.800 ευρώ άδρευση δημοτικής ενότητας Βάμου. Λύνομαι προβλήματα δεκαετιών. Τι πετυχαίνουμε με αυτό? Να κρατήσουμε περιβαλλοντικά τη λίμνη του Κουρνάκη και τις πηγές Αρμένων. Αφού πλέον το νερό θα οδεύεται από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις της μάζας προς τις περιοχές αυτές. Τρίτο αρδευτικού. Βιολογικό Γεωργιούπολης, ένα πολύ παθαίρομο. Θα παραδοθεί μέσα στο 23. Το παραλάβαμε, σταμάτησε το έργο, το ξαναοριμάσαμε, δεν είναι ώρα τώρα να λέμε τα προβλήματα του κάθε έργου. Από 18 εκατομμύρια το πήγαμε 26,6. Το 23 παραδίδεται. Αναβάθμιση και αδειοδότηση του βιολογικού των Αρμένων. 1.170.000 ευρώ μέχρι το Πάσχα θα έχει ολοκληρωθεί. Ορίμανση βιολογικού Αγνηρίδας. 10,6 εκατομμύρια ευρώ έχουμε υποβάλει για ένταξη στον Τρίτσι. Οδοποίηση. Αυτή τη στιγμή έχουν δημοπρατηθεί για τον Αποκόρονα
γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ αγροτική και δημοτική οδοπία από το Δήμο Αποχωρώνου και διευρυκώντας από περιφέρεια και αντιπεριφέρεια άλλα 3 εκατομμύρια, τα οποία θα εκτελεστούν μέσα στο 23. 14,4 εκατομμύρια ευρώ η οδική ασφάλεια, έργο το οποίο ξεκίνησε από το 2014 και αφορά 8 πεζογέφυρες, 3 υπόγειες διαβάσεις, 9 και 9, 18 στάσεις λεωφορείων, 6 κόμβους, αρκετές προσβάσεις προς την Εθνική και δίνουμε ένα χρόνιο πρόγραμμα στην περιοχή του Καβρού. Καταδυτικό πάρκο. Ξεκίνησε μια προσπάθεια το 2014, τον Οκτώβριο. Σήμερα είμαστε στο σημείο να λέμε ότι τον Ιούνιο θα βυθίζουμε τα πλοία, αφού πήραμε 45 κρίσεις και 7 υπογραφές υπουργών. Μια προσπάθεια 8,5 και πλέον ετών. Θα βυθίσουμε 2 πλοία 25 και 42 μέτρων, μεταλλικό και ξύλινο αντίστοιχα. Θα ποντίσουμε 38 κινητούς υπάλους και 4 συμπαντούρες και θα δημιουργήσουμε 3 καταδυτικές διαδρομές για αρκάριους, ημιαρκάριους και προχωρημένους λίτες. Μέσα στο 23 είναι αυτό. Κτηριακά, πάνω από 1,5 εκατομμύριο έχουμε δώσει στα σχολιά μας. Κολάφια, αν το πω. Έχουμε προωθήσει μελέτες και έχουμε εντάξει μελέτες προϋπολογισμού 500.000 ευρώ για να δημιουργήσουμε, και αυτό αν θέλετε γίνει και απότερο στην απότερη επιθυμία και δική μου αλλά και του συνδυασμού, το Δημοτικό Γεωργονομείο Αποχωρώνου στα Σελιά. Μέσα στο 23 θα παραδοθεί μελέτη, θα αναζητείται χρηματοδότηση για 65 άτομα, άνθρωπους δικούς μας, ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, που και αυτοί χρειάζονται τη φροντίδα μας. Ανέγερση νέων οικείου βάρου για 270 μαθητές. Αναβάθμιση του ήδη υπαρχόντος γυμνασιολογικού βάρου. Αθλητικό κέντρο στο Λασπρουλιάνο. Το πολιτιστικό της Ασυγωνιάς είναι μέσα στις 500.000 ευρώ. Δηλαδή μελέτες οι οποίες ολοκληρώνονται μέσα στο 23. Συνεχίζοντας, να διεκδικούμε για το Δήμο μας με τους συνεργάτες μου. Έχουμε εντάξει και έχουμε ολοκληρώσει με 232.500 ευρώ 12 κυκλικές πεζοπορικές διαδρομές 140 χιλιόμετρα περίπου και καλύπτουμε από άκρη σ' άκρη όλο τον Αποχώρωνο. Αναδεικνύοντας φυσικές ομορφιές, μνημεία τα Αποχώρωνα και τις έχουμε ήδη παραδώσει. Με μια προσπάθεια που δεν έχει προηγούμενο, αναδεικνύουμε 27 μνημεία στον Αποχώρωνα, τα σημαντικότερα, με προϋπολογισμό μελέτης 409.000 ευρώ. Με μια τετραμερή προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Πολυτεχνείου Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης και Δήμα Αποχωρώνου. Και δημιουργούμε την προσδοκία πια της εναλλακτικής δύσης του τουρισμού. Καταδυτικό, πεζοπορικές διαδρομές, ανάδειξη μνημείων, κουμπώνουν μεταξύ τους και φέρνουν ποιοτικό τουρισμό στον Αποχωρώνο. Και ότι αυτό είναι πάλι εδώ. Συνδημότητες, συνδημότητες. Ο Αποχώρωνας, κατά κοινή ομολογία, έχει πίσω αναπτυξιακή τροχιά. Αυτό που εμείς θέλουμε από εσάς είναι να έχουμε να δέσουμε περισσότερο. Δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί αν συνεχίσω να λέω έργα, θα σας κουράσω και θα σας δημιουργήσω, αν θέλετε, μια σύνθεση. Μια και είμαστε πάρα πολύ στην αίθουσα αυτή εδώ. Γιατί θα σας πω για το ΙΕΚ που σπουδάζουμε 100 καταπληζόμενοι αυτή τη στιγμή, να σας πω για το ΕΚΑΒ
να σας πω για τον κύριο Γινόντας, να σας πω για τον Παρθυπό Σαφώσης Καλύβες. Να πούμε όμως τα αρνητικά τα δικά μας. Πού πάσχουμε? Πάσχουμε στην καθημερινότητα. Θα το πούμε. Αλλά τι έχουμε κάνει για την καθημερινότητα? Έχουμε κλείσει ήδη πάνω από 20 κομματερές. Έχουμε αγοράσει 5 προγραμματοφόρα. Έχουμε αγοράσει ένα φορτηγό. Έχουμε προσλάβει 18 οδηγούς, χειριστές και εργάτες. Αλλά υποτίθεται πολλά ακόμα να κάνουμε. Υπέρ του παραδελφού. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά το καλύτερο πρέπει να το πετύχουμε όλοι μαζί. Και πρέπει να συνεργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ρεαλιστικές λύσεις υπάρχουν. Τώρα που θα, εάν μας κάνετε την τιμή και μας επανεξελέξετε, θα είστε βέβαιοι ότι οι λύσεις θα έρθουν. Γιατί θα έχουμε και την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο που τώρα δεν την είχαμε. Και αποφασιστικότητα διαθέτουμε και έχουμε αποδείξει τη δυναμική μας. Στην υδροάδευση έχουμε δώσει κατευθύνσεις. Ήδη διεκδικούμε να μπούμε στην ψηφιακή μορφή. Αλλά αυτό για να το πετύχεις θα πρέπει να έχεις και την ανάλογη υπηρεσία. Δηλαδή η ίδρυση ΔΕΙΑ που δεν καταφέραμε τώρα να την περάσουμε. Μια υποτυχή επιχείρηση ίδρυσης, άνθρωσης και αποχέτευσης η οποία θα αναλάβει έχοντας επιστημονικό προσωπικό του βιολογικού, την ίδρυση και την άνθρωση του αποκόμου. Με όλα αυτά λοιπόν καλό όλους εσάς να αγκαλιάσετε και να μας γεμίσετε και να μας οπλίσετε με περισσότερη δύναμη. Γιατί η δύναμη είστε εσείς. Και από εσάς θα βρούμε την ελπίδα και τη αισιοδοξία για να προχωρήσουμε. Καλό λοιπόν όσους έχουν έρθει και αυτούς που θα έρθουν, γιατί συνεχώς προστίθονται δυνάμεις και εμπλουτίζεται αυτή η προσπάθεια από ανθρώπινο δυναμικό, να παίρνετε τις προτάσεις σας, να καταρτήσουμε, έχουμε χρόνο μπροστά μας, το σχεδιασμό της επόμενης μέρας να κοιτάξουμε μπροστά και να ξέρετε το μέλλον μας ανήκει. Θα ήθελα να ακούσουμε τους ανθρώπους εκείνους που μας κάνουν την τιμή και τους ευχαριστούμε από καρδιάς και πλαισιώνουν τη νέα προσπάθεια και στη συνέχεια να κλείσω με ένα επίλογο. Ανδριανάκη Ευαγγελία του Πέτρου, επιχειρηματίας. Αρτεμάκης Κωνσταντίνος του Λεωνίδα, συνταξιούχος αστυνομίας. Βλαχάκης Πέτρος του Πέτρου, πρώην δήμαρχος Αρμένων. Βολακάκης Γιώργιος του Εμμανουήλ, ιδιωτικός υπάλληλος. Βριονάκη Μιολάκη Νίκη του Εστρατείου, αντιδήμαρχος και ιδιωτικός υπάλληλος. Δασκαλάκης Ανδρέας του Ιωάννη, επιχειρηματίας. Ζουλάκης Μανώλης του Γεωργίου, υπάλληλος και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Στήλου. Καλυβερτάκης Τηλιανός του Χαρίδημου, συνταξιούχος ιδιωτικός, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Αρμένου. Κοσμαδάκη Αργυρό του Ευαγγέλου, ιδιωτικός υπάλληλος. Κουντή Ρεβελάκη Μαρία του Εμμανουήλ, ιδιωτικός υπάλληλος. Μανανεδάκης Τηλιανός του Ελευθερίου, επιχειρηματίας. Μανατάκης Παντελής του Συνδιανού, αγροτοκτηνοτρόφος. Μαεροπάκη Σταυρούλα του Σταύρου, ιδιωτικός υπάλληλος. Μελισσάς Ιωάννης του Αντωνίου, ιατρός χειρούργος. Μουσουράκης Γεώργιος του Ιωάννη, κτηνίατρος. Μπαντίνε Ρατζάκη Γιαννούλα, του Θεοδόρου, νηπιαγωγός. Παλαθούρας Νίκος του Μιχαήλ, δημόσιος υπάλληλος. Παπαδομανολάκης Κώστα του Αδεμίου,
Γιωργοπόνος. Πισαδάκης Γιώργιος του Ιωάννη, αγροτοκτηνοτρόφος, μέλος συλλόγου κτηνοτρόφων. Ραυτοπούλου Ευαγγελία του Εμμανουήλ, ιδιωτικός υπάλληλος. Σαριδάκης Γιώργιος του Εμμανουήλ, εργολαβικές επιχειρήσεις. Σπανουδάκη Ευαγγελία του Μανούσο, ιδιωτικός υπάλληλος. Τζομπανάκης Αντώνιος του Ιωάννη, επιχειρηματίας. Τσιτσιρίδης Χρήστος του Ιωσήφ, δημόσιος υπάλληλος. Χαβαλεδάκης Γιώργιος του Γεωργίου, επιχειρηματίας. Χαλβαδάκης Πέτρος του Εμμανουήλ, συνταξιούχος. Χαραλαμπάκης Νίκος του Δημητρίου, συνταξιούχος και πρόεδρος τοπικής κοινότητας Μαχαιρών. Προχωράμε στη Δημοτική Ενότητα Δασί Γωνιάς. Γιπαράκης Γιώργιος του Αντρέα, αντιδήμαρχος και συνταξιούχος δημοσίου. Δραμιλαράκης Μάκος του Εμμανουήλ, αγροτοκτηνοτρόφος. Πουμπουράκη Πλημάκη Όλγα του Σταύρου, επιχειρηματίας. Χιμιονή Μελαδάκη Μαρία του Αριστίδη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Μελαδάκη Μαρία του Γεωργίου, φιλόλογος. Μπερβανάκη Αγγελάκη Χρυσούλα του Γεωργίου, επιχειρηματίας. Σταυρουλάκης Γιώργος του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος. Δημοτική Ενότητα Βάμου. Αναστασάκης Αναστάσιος του Εμμανουήλ Γεωπόνος. Ανδριανάκης Χαράλαμπος του Μιχαήλ, συνταξιούχος δημοσίου, πρόεδρος τοπικής κοινότητας της Ρουστετίου. Βλεπάκης Τέλιος του Χρήστου, αυτοκινητιστής και πρόεδρος τοπικής κοινότητας Κεφαλά. Βοριατζάκης Ιωάννης του Ζαχαρία, επιχειρηματίας, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Κόκκινου Χωριού. Βολικάκης Μανούσος του Νικολάου, ασφαλιστής. Βροντάκη Κωνσταντίνα του Χρήστου, ιδιωτικός υπάλληλος. Βροντάκης Ανδρέας του Ελευθερίου, δικηγόρος. Καζούλης Αντώνης του Γεωργίου, νοσηλευτής. Καραμπινάκης Λεωνίδας του Εμμανουήλ, επιχειρηματίας. Καφεσάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ελεύθερος επαγγελματίας. Κοκολάκης Τέλιος του Σιλιανού, ηλεκτρολόγος. Κρασάκης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, επιχειρηματίας. Κωστόπουλος Σπυρίδων του Χαράλαμπου, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Λιονάκης Νίκος του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος. Μπενάκη Αργυρό του Ιωάννη, αντιδήμαρχος και ιδιωτικός υπάλληλος. Μποτονάκης Νίκος του Αλεξάνδρου, επιχειρηματίας. Νικάκης Φάνης του Κωνσταντίνου, ελεύθερος επαγγελματίας. Νικολουδάκης Γεώργιος του Νικολάου, ελεύθερος επαγγελματίας. Παΐζη Ειρήνη του Νικήτα, επιχειρηματίας. Παΐζης Νικήτας του Εμμανουήλ, επιχειρηματίας. Ρεβελάκης Αντώνης του Εμμανουήλ, ιδιωτικός υπάλληλος, μάνατζερ. Ρεβελάκης Μιχαήλ του Θρασίγουλου, επιχειρηματίας. Σαπουνάκης Γιώργιος του Παντελή, ιδιωτικός υπάλληλος, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Ελίων. Σεργάκης Μπάμπης του Αποστόλου, εργολάβος. Σταυρουλάκης Απόστολος του Δημητρίου, συνταξιούχος, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Κάινας. Σταυρουλάκης Σταύρος του Δημητρίου, αντιδήμαρχος και επιχειρηματίας. Φιτριλάκης Ανδρέας του Ευάγγελου, συνταξιούχος δημοσίου. Προχωράμε με τη Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολης. Αθητάκης Ιωάννης του Σιλιανού, αντιδήμαρχος και επιχειρηματίας. Αλεξάκης Οβλοκλής του Νικολάου, επιχειρηματίας. Αναγνωστάκης Φάνης του Ιωάννη, συνταξιούχος, ΟΤΑ, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Καστέλου. Αποστολάκης Ιωάννης του Ηρακλή, αντιδήμαρχος και επιχειρηματίας. Βλαζάκης Κωνσταντίνος του Ηλία, επιχειρηματίας. Γριλάκης Μανούσος του Γεωργίου, επιχειρηματίας. Βουλιανάκης Γεωργίος του Ηλία, αυτοκινητιστής και πρόεδρος τοπικής κοινότητας Καλαμίτσια Βεγγάλη. Δρακάκη Γεωργία του Ιωάννη, δομικών έργων. Ζιβραγουδάκης Γεώργιος του Βασιλείου, επιχειρηματίας. Κάβουρας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, συνταξιούχος δημοσίου. Κοκολάκης Νικόλαος του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος. Μαρινάκης Άρης του Μιχαήλ, εργολάβος οικοδομών. Μεγαλακάκης Μανώλης του Χρήστου, αγροτοκτηνοτρόφος. Νενεδάκης Παντελής του Παντελή, ιδιωτικός υπάλληλος. Ξενάκης Χρυσοβαλάκης του Λάμπρου, αγροτοκτηνοτρόφος. Σκουντριδάκης Χαρίδημος του Νικολάου, επιχειρηματίας. Σουφλάκη Κουρατοράκη Αργυρό του Γεωργίου, επιχειρηματίας. Σταυγιανουδάκης Δημήτρης του Μιχαήλ, επιχειρηματίας. Τσιλεδάκη Μαρία του Ιωσήφ, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και φαρμακοποιός. Φραγιουδάκης Νεκτάριος του Γεωργίου, επιχειρηματίας. Προχωράμε Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας. Γερουλάκης Ανδρέας του Μιχαήλ, επιχειρηματίας.
Καυκαλά Παλιουδάκη Αργυρό του Παύλου, αντιδήμαρχος και επιχειρηματίας. Κλαπάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, οικοδόμος. Κοτσιφάκη Λαγουδάκη Γεωργία του Στυλιανού, ιδιωτικός υπάλληλος, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Νίπους. Κοτσιφάκης Αντώνιος του Ιωάννη, πρόεδρος κοινοφιλής επιχείρησης Δήμα Αποκορώνου. Κουκιανάκη Αργυρό του Μιχαήλ, δικηγόρος. Μαριδάκη Πολιτίνη του Σταμάτη, οικονομολόγος. Μαρκουλάκη Μπαντέα Ειρήνα του Στεφάνου, ιδιωτικός υπάλληλος. Μπραουδάκης Γεώργιος του Γεωργίου, οικοδόμος. Νιολάκης Νίκος του Ανδρέα, αγροτοκτηνοτρόφος. Οικονομάκη Αργυρό του Εμμανουήλ, συνταξιούχος. Οικονομάκη Σταύρος του Ανδρέα, αυτοκινητιστής. Παλιουδάκης Γεώργιος του Στεφάνου, ιδιωτικός υπάλληλος και πρόεδρος τοπικής κοινότητας Μάζας. Πιπεράκης Ευάγγελος του Αρτεμίου, επιχειρηματίας. Σαρτζετάκης Ελιανάκη Ελένη του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος. Σταθάκης Ιωάννης του Στεφάνου, ιδιωτικός υπάλληλος, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Αλικάπου. Φασαράκης Βασίλης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος. Κουρφουδάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος. Και η Δημοτική Ενότητα ΦΡΕΜ. Αρχαγγελάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού. Βασιλάκης Μανώλης του Γεωργίου, αγροτοκτηνοτρόφος και πρόεδρος τοπικής κοινότητας Τζιτζιφέ. Γολουβάκης Στέλιος του Ανδρέα, αγροτοκτηνοτρόφος. Ζουλάκη Μανολία του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος και πρόεδρος τοπικής κοινότητας ΦΡΕΜ. Κουκουράκης Ανδρέας του Νικολάου Γεωπόνος. Κοντεζάκης Ιωάννης του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος. Κουκουράκης Ιωάννης του Στυλιανού, αντιδήμαρχος και αυτοκινητιστής. Μαραγκάκης Ευάγγελος του Νικολάου, επιχειρηματίας. Μαραγκουδάκης Ιωσήφ του Ανδρέα, επιχειρηματίας και πρόεδρος τοπικής κοινότητας Παϊδοφορείου. Μινουδάκη Χρυσούλα του Λεωνίδα, μηχανικός παραγωγής και διοίκησης. Μιαβραδάκης Κωνσταντίνος του Ανδρέα, ιδιωτικός υπάλληλος. Νικολούδης Αντώνιος του Εμμανουήλ, δικηγόρος, πτυχιούχος πολιτικών επιστημών. Χαβρεδάκης Κωνσταντίνος του Σιλιανού, στρατιωτικός. Και Μάγνους Εμχίρστεν του Γκέλτζερ, συνταξιούρχος. Όπως βλέπετε, ισχύουν στον απόλυτο βαθμό όλα αυτά που πρωτίστρα είπαμε. Για τον εμπλουτισμό δηλαδή της προσπάθειάς μας, με αξιόλογους συντηρητές μας, όλο το κοινωνικό τάξη. Θα δημιουργήσουμε επομένως ομάδες εργασίας που θα συμμετέχετε όλοι σας, και ο καθένας στη δική του ομάδα εργασίας που θα διαλέξει να συμμετέχει θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Ούτως ώστε στο τέλος θα καθίσουμε κάτω να δρομολογήσουμε και να συντάξουμε τις προγραμματικές μας θέσεις και να απευθυνθούμε πλέον στην ευρύτερη κοινωνία του Αποκόρωνα και να διεκδικήσουμε την επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι είναι μια δημοκρατικότατη διαδικασία προκειμένου να έχουμε πιο ενεργούς και συμμετέχοντες πολίτες. Να αναπτύξουμε δηλαδή το κοινωνικό γλυκύγνεσθε σε μια ευρύτερη, ανοιχτή, πλατιά κοινωνική συμμαχία. Να παραμερίσουμε, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, τις όποιες ιδεολογικές αντιλήψεις μας, τις όποιες πολιτικές πεποιθήσεις μας, και να κοιτάξουμε μπροστά μόνο τον Αποκόρωνα. Σας το ζητώ από καρδιάς αφαιρές. Με αυτό τι θα πετύχουμε? Να ενώσουμε την κοινωνία. Και όταν ενώνεις την κοινωνία, ενώνεις δυνάμεις. Και όταν ενώνεις δυνάμεις, γίνεσαι πιο διεκδικητικός, πιο απαιτητικός στα κέντρα εξουσίας. Σε παίρνουν δηλαδή στα σοβαρά. Και όταν είσαι όριμος και έχεις όριμες προτάσεις, τότε στις πρώτες ανήκουν. Όπως άνοιγαν και στην προηγούμενη θητεία μας, όπως ανήκουν και τώρα. Να ανοίγουν και αύριο. Έχουμε κάνει πάρα πολλά. Απομένουν να κάνουμε πολύ περισσότερα.
Και εδώ είμαστε για να αγωνιζόμαστε στην καθημερινή βάση και να βελτιώνουμε τις συνθήκες καθημερινότητας, αλλά και την ψυχική τροχιά των αποκόμων. Αυτός ο τόπος έχει όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που όταν τα αξιοποιήσουμε στον βαθμό που πρέπει, τότε να είστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα θα έρθει. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να αγαπήσουμε κι εμείς περισσότερο τον τόπο μας. Να τον αγαπήσουμε με δύναμη ψυχής. Να μην είμαστε ο καθένας της πάτης του. Να μην είναι ο καθένας του εγώ του. Να είμαστε στο εμείς. Να ταπεινωνόμαστε εν ανάγκη για τον αποκόμμα. Να το κάνουμε αυτό με μεγάλη ευχαρίστηση. Και να νιώθουμε και ικανοποίηση γι' αυτό. Να νιώθουμε μόνο αγάπη μέσα μας. Όχι μίσος. Όλα είναι προσωρινά σε αυτόν τον τόπο. Βλέπετε, τώρα τελευταία συνεχώς γινόμαστε δέχτες κακών ειδήσεων. Σήμερα μάλιστα μια κυρία, θα έλεγα εγώ, μια ισχυρή παρουσία του αποκόρωνα έφυγε από κοντά μας. Η Πούλα Ιωνιωτάκη, η οποία θέλω από καρδιάς να πω, να σας απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν παρούσα σε όλες τις προσπάθειές μας, γιατί έδινε το δικό της δυναμικό παρόν στη διεκδίκηση των όποιων προσπάθειών, αλλά γιατί όλες τις φορές την πήρα τηλέφωνο, κυρία Πούλα, υπάρχει μια ανάγκη εδώ. Πού είναι, παιδί μου, πού είναι η ανάγκη? Απλώς για να τη δώσει. Έκανε δηλαδή αθώρημα το φιλανθρωπικό της έργο χωρίς να το ξέρει κανένας. Τέτοιους ανθρώπους λοιπόν χρειαζόμαστε. Και αυτή την προσδοκία θα πρέπει να έχουμε. Να έχουμε δηλαδή κατά νου πώς θα αναπτύξουμε τις επιχειρήσεις μας στο βιωτικό μας επίπεδο, αλλά να μην χάνουμε παράλληλα την ανθρωπιά μας. Σας καλώ λοιπόν από σήμερα, κλείνοντας, να γίνετε οι κήρυκες απάτης άκρητων αποκόρων. Ότι η Δημοτική Αρχή, παλιά και νέοι, μαζί με την κοινωνία, συμπορπατούμε, συμπορευόμαστε και διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο. Μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά. Ευχαριστώ γιατί με κάνετε με την παρουσία σας να νιώθω μαθητούδη της αυτοδιοίκησης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.